Να αλλάξουμε λίγο θέμα σε μια δυσάρεστη είδηση που μα ήρθε ε, χθε. Ναι, καθώς... Με την ε, έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένο μας ηθοποιό, ο πατέρα τη ε, Μαλάρα καρίδη Τα 85 ο του χρόνια. Τα 85 Δίνος ε, χρόνια, ο Ντίνο Καρύδη. Εγώ το θυμάμαι σε μια σειρά από φοβερέ ερμηνείε, όπω εδώ, αν δεν κάνω λάθο, εδώ είναι στην... Μαντώ Μαυρογένους. Μα, ε, τη Ματώ βεβαίως, τον θυμάμαι σε μια σειρά που έπαιζε η ΕΡΤ Ποιο σκότωσε τον Τιμόν Θεοκώστα, το θυμάστε, που είχε δεύτερο πρωταγωνιστικό ρόλο, ήταν ένας από τους δολοφόνους. Ε, τι σειρέ έχει παίξει, Καρατερίτσα φοβερό, δίπλα στην αλήθεια, Λιουκλάκη, Παπαλαντούχο, βέβαια. Ένα ωραίο ηθοποιό. Ένα ωραίο ηθοποιό. Σε ένα μήνα περίπου θα γινόταν 86. Ε, ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με την υγεία του τελευταία, την τελευταία δεκαετία, θα έλεγα. Πέρασε λίγο δύσκολα. Ε, ωστόσο, ήταν ένας από τους ε, ηθοποιούς ο οποίος έκανε μια πολύ όμορφη πορεία, μεγάλωσε στην συνέφθοντο στον στο Γκίζι. Έχει μιλήσει, είχε μιλήσει πολλές φορές ε, στο παρελθόν για τα δύσκολα φτωχικά του ε, χρόνια. Mm. Ήταν το ο μεγάλος του φόβος αυτός μέχρι να μέχρι και που μεγάλωσε; Ήταν ε, η φτώχεια και η πείνα. Έχει το έχει πει πολλέ φορέ. Ωστόσο, η τύχη ήταν με το μέρο του, γιατί όταν ε, μεγάλωσε και ενώ δούλευε σε ένα κατάστημα, ε, βρέθηκε εκεί ένα φίλο του και του λέει: Δεν έρχεσαι να γίνει κομπάρσο σε μια ταινία. Και ήταν το αλίμονο στου νέου. Ε, εκεί λοιπόν λέει: Γιατί να μην πάω, να βγάλω χαρτιλίκι παραπάνω. Τάσω, ε, βγάλω ε, μάλιστα είχε και δωρεάν φαγητό τότε στην ταινία. Οπότε ήταν μια ευκαιρία για εκείνον να έχει μια πιο ευχάριστη ε, ημέρα και περίοδο η μία, η μία ταινία έφερε την άλλη ήρθε και η Αλίκη στο ναυτικό εκεί γνώρισε τον Κωνσταντάρα ε, τον βοήθησε να πάει σε δραματική σχολή μαζί με τον Σακελάριο και έτσι λοιπόν ξεκίνησε μια πολύ ωραία πορεία με το θέατρο, τον κινηματογράφο στην Αλίκη στο ναυτικό γνώρισε και την γυναίκα του, την Τζούλια Αργυροπούλου όπου μαζί ε, παντρευτήκαν και κάνανε την κόρη του σε Σμαράγδα Καρίδη, ε, μια πολύ αγαπημένη και δεμένη οικογένεια μέχρι το τέλος. Ε, μάλιστα με την γυναίκα του το 1983 φτιάξανε μαζί το θέατρο Ανοιχτή Αυλαία και παρουσίασε πάρα πολλούς ρόλους με δύσκολα ε, κείμενα. Θέλουμε να, να τον αποχαιρετήσουμε κι εμείς. Για, έτσι. γι' αυτό έτσι. κάναμε αυτή την, την αναδρομή στη ζωή του. Πότε, πότε είναι η κηδεία του? Αύριο το μεσημέρι στο κημετήριο του ζωγράφου θα γίνει η κηδεία του. Μία και μισή. Θα είναι όλοι εκεί φίλοι συγγενείς να πούν το τελευταίο αντίο. Συγκληπητήρια στην Σμαράγδα, την κόρη του και στους οικείους του και πραγματικά θα τον απολαμβάνουμε και εμείς και οι επόμενες γενιές σε ό,τι άφησε από τις ταινίε που έρχονται για αυτούς τους ανθρώπους να, να μας δίνουν το, το πολύ σπουδαίο καλλιτεχνικό του έργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βελίνα. Βελίνα. Ευχαριστούμε.